Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα την αντιπροσωπεία από την ΕΣΑΝΑΕ, συγκεκριμένα τον Διευθύνων Σύμβουλο και στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, του Υποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΑΕ. Η ΕΣΑΝΑΕ είναι μια θυγατρική, μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Υγείας με στόχο την εφαρμογή των DRGs, ενός νέου, ας το πούμε πιο απλά, κοστολογικού μοντέλου, μοντέλου κοστολόγησης και καθορισμού του συστήματος, ενός συστήματος αμοιβών των νοσοκομείων. Θα γίνει μια πρώτη συζήτηση έτσι ώστε εμείς να μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα των νοσοκομείων μας. Το νοσοκομείο μας έχει προεπιλογή για να μπει σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και θα γίνουν πρώτες συζητήσεις για το πώς θα μπορεί αυτή η συνεργασία να ευοδοθεί και να μπει σε ένα πιο συγμένο πλάνο και πλαίσιο και σε μια πιο εντατική εργασία, έτσι ώστε να έχουμε και αποτελέσματα. Για μας είναι τιμητικό, πρώτα απ' όλα, αυτό που γίνεται, γιατί δεν είναι πολλά νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί πανελλαδικά, ούτε από την περιφέρειά μας. Και αυτό δείχνει ότι το νοσοκομείο μας πληρεί κάποια διαχειριστική, έχει κάποια διαχειριστική επάρκεια, επάρκεια διαχείρισης και κάποια επάρκεια λειτουργίας, όχι μόνο όσον αφορά την ιατρική και νοσηλευτική λειτουργία, αλλά και στα οικονομικά της. Εύχομαι να ευοδοθεί η συνεργασία και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί και αυτά που χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι πολλά, αλλά και τα ωφέλη που θα έχουμε ακόμα περισσότερα και για το νοσοκομείο, αλλά και για τους πολίτες της Καβάλας. Η χώρα μας είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει αναπτύξει σύστημα DRG και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το γυρίσουμε από μειονέκτημα σε πλεονέκτημα και να κάνουμε πραγματικά ίσως το καλύτερο σύστημα στην Ευρώπη. Τα DRG, τα συστήματα, είναι συστήματα τα οποία αποτυπώνουν το φάσμα περιστατικών των νοσοκομείων και κοστολογούν τις ιατρικές ομάδες πράξεων. Με βάση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλα τα συστήματα υγείας της Ευρώπης, με βάση αυτή την κοστολόγηση, εξηγένουν και εξορθολογίζουν την οικονομική τους διαχείριση. Είναι ένα δίκαιο σύστημα κατανομής των πόρων. Η εμπειρία μας από τα υπάρχοντα ΚΕΝ μας έχει αποδείξει ότι υπάρχουν και υπερκοστολογήσεις αλλά και υποκοστολογήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγάλες αδικίες στη διαχείριση, την οικονομική διαχείριση των νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου έγκυρου συστήματος DRG που θα κάθε χρόνο θα ανανεώνεται, κάθε χρόνο θα λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές του κόστους, κάθε χρόνο θα λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές της ιατρικής πρακτικής, οι οποίες πρέπει να ενημερώνεται και να σωματώνεται. Το πιλωτικό νοσοκομείο της Καβάλας θα πρόκειται να αποτελέσει, όπως μαζί με όλα τα άλλα νοσοκομεία που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων, ένα πρότυπο νοσοκομείο όσον αφορά την οικονομική διαχείρισή του, την πληροφορική του διαχείριση και ευρύτερα το επίπεδο διοικητικής του επάρκειας. Όλοι πρέπει να εμπλακούν στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Είναι προς όφελος των πολιτών, όπως είπε ο διοικητής, γιατί η αντικειμενική κατανομή των πόρων δίνει βεβαίως και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και βεβαίως την ορθή χρήση των ελάχιστων οικονομικών πόρων που έχει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Με δικαιοσύνη, με διαφάνεια και με ισοκατανομή.